εβδομάδα κινητικότητας 2021, μετά τη διάκριση που είχαμε σαν Δήμος Κοζάνης για την εβδομάδα κινητικότητας το 2020, φέτος με ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή προσπαθούμε να αναδείξουμε τα ζητήματα της κινητικότητας, την ποδηλασία, το περπάτημα, την ηλεκτροκίνηση, την κίνηση με ειδικών ομάδων πληθυσμού, των ηλικιωμένων, των αναπήρων, ούτως ώστε όλα μαζί να συμβάλλουμε σε μια καλύτερη ποιότητα κινητικότητα στο Δήμο μας. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση που είναι αφιερωμένη σήμερα ημέρα, αυτό που θέλω να σημειώσω είναι το ότι έχουμε κεντρικό στόχο του Δήμου να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας σε 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030. Μέχρι τέλους του χρόνου υποβάλλουμε την πρότασή μας και να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή αυτή. Λοιπόν, η κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 έχει ένα τεράστιο εύρος προκλήσεων σε ό,τι αφορά την κίνηση των οχημάτων, σε ό,τι αφορά την θέρμανση των κατοικιών, σε ό,τι αφορά γενικότερα όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου και όχι μόνο του Δήμου, όλων των συμπολιτών, των επιχειρήσεων κτλ. Κεντρικό ρόλο σε αυτό τον τομέα κατέχουν οι κινήσεις, η μετακίνηση, γιατί είναι από τα πιο δύσκολα σημεία να ελεγχθούν και να περιοριστούν. Επομένως, η ηλεκτροκίνηση στην περιοχή έχει μέλλον, έχει δυνατό μέλλον και ευελπιστώ όλοι οι φορείς της αγοράς, προμηθευτές, πολίτες, δημόσιους τομέας να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να την προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Χαίρομαι γιατί ο Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να επανέλθω πάλι στη θέση του Υπουργείου Μεταφορών. Ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην πρωτοβουλία του Δήμου του ΕΒΕ. Είναι γνωστό ότι, αγαπητέ κύριε Ιωαννίδη, ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπογράφτηκαν το 2014 και έχουν την υπογραφή. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύω, το εμπιστεύομαι. Είναι κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο και τη λογική στη ζωή μας. Ήδη περισσότερες εταιρείες έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ήδη γίνεται ένα μεγάλο κόνσεπτ στην Ελλάδα με τη Volkswagen στην Αστυπάλαια, που θα είναι το πρώτο καθαρό πράσινο νησί. Άρα έχουμε ένα μέλλον το οποίο εξαρτάται από εμάς, από τον καθένα και την μια ξεχωριστά. Η συμβολή όλων μας θα φέρει ένα αποτέλεσμα που θα είναι χρήσιμο για τους πολίτες αυτής της χώρας, θα είναι χρήσιμο για την Ευρώπη. Και πάλι ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και την πράξη. Σήμερα κυρίως στη νέα γενιά, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις αγκαλιάζει. Θέλω να συγχαρώ όσους βρίσκονται σήμερα εδώ για αυτήν τη σημαντική εβδομάδα της ηλεκτροκίνησης, γιατί δίνει τη δυνατότητα μαζί με τις εταιρείες που αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια και έχουν να παρουσιάσουν προϊόντα, γιατί μας ενδιάται το μέλλον, που δεν είναι άλλο από την εξοικονόμηση ενέργειας, από την καθαρή ενέργεια και γενικά το βήμα στην πρόοδο. Εύχομαι καλή προσπάθεια και βέβαια συσπήρωση δυνάμεων και επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Είμαι ο Δημήτρης Οπλούγος, είμαι κατασκευαστής του ηλεκτρικού ποντιλάτου που μοιάζει σαν αυτοκίνητο, το όνομά του είναι Κρέμπι. Συμμετάσχω και εγώ στις δηλώσεις του Δήμου Κοζάνης για την ηλεκτροκίνηση, έτσι να ενθαρρύνουμε λίγο τη μικροκινητικότητα, ώστε να έχουμε πιο καθαρές πόλεις από το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό είναι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, συμπεριφέρεται όπως ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Έχει δύο πόρτες, από ό,τι το βλέπετε, έχει φλας, έχει πολύ μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, παίρνει άνετα 30 κιλά σε εμπόρευμα, μπορεί να δουλεύει επί μία ώρα μέσα στην πόλη,
αλλά το μυστικό του είναι ότι επειδή είναι ηλεκτρικό ποδήλατο, το βοηθούμε και εμείς κάνοντας ποδηλασία, πατώντας τα πετάλια, έτσι το βοηθούμε στο να έχουμε και πιο καλύτερη οικονομία. Έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ το οποίο μπορεί να μας ανεβάσει την απόδοση του οχήματος. Αρχίζει μέσα σε 2-3 ώρες, είναι πάρα πολύ οικονομικό. Νομίζω ότι είναι ασφαλέστερο από τα κοινά ποδήλατα, γιατί έχει 4 ρόδες, αλλά όμως έχει και ένα πλεονέκτημα. Είναι παντός καιρού. Δεν χρειάζεται άδεια, δεν χρειάζεται δίπλωμα, δεν χρειάζεται ασφάλεια. Είναι ότι είναι ένα ποδήλατο. Αυτός είναι ο κανονισμός του. Ανήκει στα ηλεκτρικά ποδήλατα. Συνεχίζουμε το δεύτερο πανελλαδικό γραφείο και συνεχίζουμε με πολλές δράσεις. Παίρνουμε feedback κάθε χρόνο για να γίνουμε καλύτεροι και πιο δημιουργικοί, αλλά και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σήμερα κοντά μας έχουμε το Εβέκο Ζάνης και εμπόρους της πόλης που έχουν εδώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να κάνετε βόλτα στο κέντρο της πόλης, ώστε να δείτε πόσο όμορφο είναι το ηλεκτρικό μας μέλλον. Εδώ κοντά μας είναι ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, που θα το καλέσουμε να κάνει ένα χαιρετισμό. Ως υπηρεσία του Δήμου συμβάλλουμε και συμμετέχουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια στην διοργάνωση στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας κινητικότητας με ηλεκτροκίνητα οχήματα, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και με μεγάλη χαρά, όπως βλέπετε, στήσαμε την πίστα στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, έτσι ώστε όποιος θέλει, μικρός, μεγάλος, να δοκιμάσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, είμαστε εδώ και πιστεύω να έχουμε μια όμορφη μέρα και χαρούμενη για τα παιδιά. Σήμερα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης γιορτάζουμε μαζί με το Δήμο την Εβδομάδα Κινητικότητας. Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά ηλεκτρικά ποδήλατα της Cosmoride όλων των μεγάλων μαρκών Giant, KTM, Ducati, Riese Müller, Stromer. Έχουμε τη δυνατότητα όμως σήμερα να δείξουμε στο ευρύ κοινό όχι μόνο τα ηλεκτρικά ποδήλατα αλλά και την αυτοκίνηση, την εξέλιξη την οποία έχει προκύψει. E-mobility σημαίνει καθαρή μετακίνηση, σημαίνει εκπομπές χωρίς ρήπους. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε τα μοντέλα της Volkswagen, το ID3, το Skoda Enyaq, ενώ έπεται το Audi Q4. Σήμερα παρουσιάζουμε μια εναλλακτική μορφή μετακίνησης, ένα νέο ατομικό μέσο μεταφοράς και αυτό είναι το e-bike. Παρουσιάζουμε όμως και την πιο ουσιαστική αλλαγή που έγινε ποτέ στην αυτοκίνηση, την ηλεκτροκίνηση. Το μέλλον είναι εδώ και είναι σίγουρα ηλεκτρικό. Σας καλωσορίζω. Με την ευκαιρία να δώσω συγχαρητήρια στον Δήμο Κοζάνης για την ενεργή συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και για τη σημερινή εκδήλωση αλλά και για τις προηγούμενες που ήταν τις μέρες και για τις επόμενες μέχρι την Τετάρτη προσελιστή. Με δεδομένο ότι η περιοχή μας είναι σε ένα καθεστώς μετάβασης με σκοπό την απολυμνητοποίηση και την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, το Εκμεριτήριο Κοζάνης δεν θα μπορούσε παρά να στηρίξει μια προσπάθεια η οποία έχει να κάνει με την επόμενη τάση στα μέσα μεταφοράς. Η ηλεκτροκίνηση είναι μια μορφή ενέργειας πράσινης η οποία θα κατακλείσει τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια και θα μπορούσε να αποτελέσει έναν κλάδο ο οποίος θα εφαρμόσει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής με αρκετές θέσεις εργασίας και με αρκετές διαφορετικές επιχειρήσεις, εφόσον υπάρξει μια τέτοια επένδυση. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τις επιχειρήσεις μέλη μας που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, όπως και τους ιδιώτες, οι οποίοι μας δίνουν την ευκαιρία μέσα από αυτή την εκδήλωση να γνωρίσουμε από κοντά τα νέα μέσα μεταφοράς της ηλεκτροκίνησης. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα, μαζί με τον Δήμο Κοζάνης, γιορτάζουμε την Εβδομάδα Κινητικότητας και έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα και να σας παρουσιάσουμε ένα νέο τρόπο μετακίνησης, τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι ένα νέο ατομικό μέσο μεταφοράς. Μηδενικές εκπομπές ρήπων,
Γυμνάζεσαι, πηγαίνεις άνετα στον προορισμό σου χωρίς να κουράζεσαι. E-mobility όμως σημαίνει και αυτοκίνηση. Και αυτοκίνηση με μηδενικές εκπομπές ρήπων. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές για ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Παρουσιάζουμε λοιπόν αυτή την εναλλακτική μορφή μετακίνησης, αλλά και την πιο ουσιαστική αλλαγή που έγινε ποτέ στην αυτοκίνηση. Το μέλλον είναι εδώ και είναι σίγουρα ηλεκτρικό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Δήμο Κοζάνη για την πρόσκληση σε αυτή την εκδήλωση. Είμαι ο Χρήστος από το κατάστημα Chris Bike. Ευχαριστούμε όλες τις εταιρείες που μας στήριξαν για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει σήμερα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης για μια μοναδική εμπειρία, θα το έλεγα, για διοίκηση ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου σε μια δύσκολη πόλη σαν την Κοζάνη με μεγάλες ανηφόρες. Η κίνηση με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο είναι παιχνίδι, θα το έλεγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους εδώ. Καλημέρα και από εμάς, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έργα. Συμμετέχουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης με χαρά. Το μέλλον πάει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν είναι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας είναι και YouTuber εδώ, Κορίς Τσιρούδης. Μόλις έκανε πρώτο το ηλεκτρικό. Ναι, μόλις δοκίμασα και εγώ. Πρώτη φορά δοκιμάζω. Δεν είχα δοκιμάσει. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, έτσι όπως λένε. Δηλαδή, δίνει μια όθηση καθώς κάνεις σπιράλη, ενώ ταυτόχρονα γυμνάζεις και τα πόδια σου γύρω-γύρω, σου δίνει και μια έξτρα όθηση και γυμνάζεις και προχωράς χωρίς να κουράζεσαι πολύ. Και έχει και κάποιες λειτουργίες εδώ, στο οποίο είδα έχει μια πιο μαλακή όθηση, μια πιο γρήγορη όθηση. Πολύ ωραία εμπειρία, να πω. Μ' άρεσε πολύ. Ξέρετε, ηλεκτρικό ποδήλατο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε μια υποβρύχια με ένα ηλεκτρικό μοτέρ, αλλά θα πρέπει να πατούμε και τα πετάλια μας. Άρα, στην ουσία, εμείς βοηθάμε το ηλεκτρικό μοτέρ και το ηλεκτρικό μοτέρ βοηθάει εμάς. Στο παράδειγμα, όλοι μαζί βοηθούμε για ένα καλύτερο κλίμα. Έτσι. Είπα και εγώ να βοηθήσω τον Δήμο Κοζάνης για αυτή την εβδομάδα που έχουμε την μικροκίνηση, να ενισχύσουμε λίγο τη μικροκινητικότητα, να μάθουμε στα παιδιά μας να χρησιμοποιούν τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μέσο ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές του Υψηλείου του Άφρικα γενικά σε όλες τις πόλεις. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμο για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Στη σημερινή εκδήλωση του Δήμου Κοζάνης για την εβδομάδα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας συμμετέχουν και ιδιοκτήτες του Δήμου της Κοζάνης ηλεκτρικών οχημάτων. Και όμως υπάρχουν ήδη σήμερα ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιώτες. Δεν κυκλοφορούν μόνο τα αυτοκίνητα του Δήμου Κοζάνης, που ανήκουν στο Δήμο δηλαδή, αλλά κυκλοφορούν και αυτοκίνητα των δημοτών. Βλέπουμε εδώ, έχουμε ένα μικρό δείγμα, ένα Tesla Model 3, έχουμε ένα Nissan Leaf, ένα Peugeot 208, όλα αυτά είναι αυτοκίνητα των κατοίκων του Δήμου. Εκεί είναι του Αλέξανδρου το ηλεκτρικό το 2008. Ήδη όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες παράγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι αυτοκίνητα για καθημερινή χρήση, για οποιονδήποτε οδηγό. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι συγκεκριμένοι περιορισμοί. Ο βασικός περιορισμός σήμερα είναι ότι για να έχει κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι υποχρεωτικό να έχει δικό του χώρο στάθμευσης. Γιατί η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνεται κατά κανόνα το βράδυ στο σπίτι, με νυχτερινό φθηνότερο τιμολόγιο. Θα κάνουμε τώρα σε λίγο μία πορεία μηδενικών ρήπων και μηδενικού θορύβου.